Σύντροφοι και φίλοι, νέοι κομμουνιστές και οι νέες κομμουνίστρες, δεν φοβόμαστε τη νέα τεχνολογία πως προσπαθεί να περάσει το σύστημα, οι υποστηρικτές του και οι διάφοροι μηχανισμοί του. Ίσα-ίσα τη θέλουμε για να την αξιοποιήσουμε προς όφελος της δικιάς μας ζωής και μέλλοντος. Για να έχουμε ελεύθερο χρόνο τον οποίο θα μπορούμε να αξιοποιούμε, για να έχουμε δουλειά με δικαιώματα, να εργαζόμαστε σε αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον, με σωστό ωράριο, για να απολαμβάνουμε ανωτάτο επίπεδο εκπαίδευση. Το καπιταλιστικό σύστημα, όμως, προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξασφαλίσει την ισχύ του, η αστική τάξη να εξασφαλίσει την εξουσία στα χέρια της. Αξιοποιεί όλους τους μηχανισμούς και τρόπους προκειμένου να εμποδίσει τη νέα γενιά, και όχι μόνο, να οργανώσει την αντεπίθεση, τον αγώνα για την ανατροπή αυτού του συστήματος. Η αντίληψη ότι τίποτα δεν αλλάζει, ότι αυτό το σύστημα είναι αιώνιο, ότι ο κομμουνισμός είναι κάτι οπισθοδρομικό, ότι ο σοσιαλισμός απέτυχε και ότι είναι ένα καθεστώς αντιδημοκρατικό και ανελεύθερο, είναι μερικές από τις αντιλήψεις που βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτά, για να είναι πιο πιστικά, συνδέονται με τη διαστρέβλωση της ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποντάρουν πολλά σε προγράμματα διαμόρφωσης της συνείδησης των νέων. Αποκαλυπτική είναι και η πρόσφατη στάση και του Ευρωκοινοβουλίου, όπου δεν δίστασε να εγκρίνει ψήφισμα που να ταυτίζει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό. Ισχυρίζονται ότι η Σοβιετική Ένωση αποτελούσε πιστό σύμμαχο της ναζιστικής Γερμανίας. Μέχρι αυτό το σημείο φτάσανε. Οι νέοι και οι νέες πρέπει και μπορούν με κριτικό, ταξικό τρόπο να αντιμετωπίζουν όλα αυτά που ακούνε και διαβάζουν. Η προσπάθεια για να κατακτήσουμε τη γνώση, να μαθαίνουμε την αλήθεια, το τι κρύβεται πίσω από αυτά που γράφονται σε σχολικά και επιστημονικά συγγράμματα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για την άλλη κοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση επιδιώκουμε και μέσα από τη νέα έκδοση της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου να συμβάλλουμε και να την ενισχύσουμε. Απέναντι στον αντικομμουνισμό και τον αντισοβιετισμό δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Αποκαλύπτουμε την αλήθεια, δεν αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω από όλα αυτά που μπορεί να ακούμε στα μαθήματα ή να προβάλλονται από άλλες δυνάμεις. Η διεκδίκηση ολοκληρωμένης μόρφωσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι μάχη για να κατακτήσουμε περισσότερες δυνάμεις στον δρόμο της σύγκρουσης και της ανυπακοής. Είναι μάχη για να μην μένει η νεολαία με σταυρωμένα τα χέρια. Γι' αυτό και η μάχη αυτή είναι μάχη πολιτική. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να ισχυροποιηθεί ο αγώνας για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, να δυναμώσει ο αγώνας για την διεκδίκηση όλων των σύγχρονων αναγκών με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα και αναλύσαμε πολύ συγκεκριμένα σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης, απέναντι στην κυβέρνηση, τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, συνολικά το αστικό κράτος και τους μηχανισμούς του. Είναι σημαντικό σε κάθε χώρο νεολαίας να ανοίξει πλατιά η συζήτηση, να καλλιεργήσουμε εμείς τον προβληματισμό για το τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σήμερα. Οι νέοι κομμουνιστές, όσοι δεν συμβιβάζονται με τη σημερινή άσχημη κατάσταση, πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο, στην οργάνωση της διεκδίκησης για κάθε ζήτημα που απασχολεί την νεολαία. Να πρωτοστατήσουμε ώστε να σπάσει ο συμβιβασμός με τα λίγα. Γιατί η εποχή στην οποία ζούμε είναι η εποχή που πρέπει όλοι να ζούμε με τα πολλά. Γι' αυτό και το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Ευχαριστούμε πολύ.